το στίγμα για τα επόμενα παιχνίδια που ακολουθούν στο πρωτάθλημα και έχει αναφέρει ότι ο μεγάλος στόχος πλέον είναι η κατάκτηση της τρίτης θέσης, μέσω της οποίας ο Ερμής θα μπορέσει να πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Έτσι, τώρα ένα 24ωρο πριν το πρώτο παιχνίδι στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, εσύ ως ποδοσφαιριστής πώς βλέπεις τα πράγματα στον Ερμή? Για μας ο στόχος ο ένας του κυπέλου καλός ή κακός τελείωσε. Έχουμε μπροστά μας τώρα να αντιμετωπίσουμε ένα γλωσσά 10 μάτς πολύ δύσκολα. Σίγουρα εντάξει είναι δύσκολα, δεν είναι κάτι ακατόρθωτο το να πλασαριστούμε στην πρώτη τριάδα, αλλά νομίζω ότι θέλει αρκετή προσπάθεια, πολύ μεγάλη μάλλον προσπάθεια από όλους μας. Και όπως καταλαβαίνει είναι αυτό που έχω πει και θα το λέω, ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς έτσι πως ήρθαν τα πράγματα και με τις μεταγραφές που δεν γίνανε σωστά το Γενάρη, η ομάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει το κατάλληλο βάθος για να μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι μπορούμε να κάνει και rotation, να ξεκουράσει κάποιους παίκτες. Γραμμή. Καλό μεσημέρι, Φανούρη. Είμαστε από την αρχή της χρονιάς 13-14. Είναι αυτονόητο ότι ο Απόλλωνας να μπει με το δεξί στο... Είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα και νομίζω ότι θα είναι πολύ αμφίροπο και μέχρι το τέλος. Θεωρείς ότι τα παιχνίδια, ειδικά στο πρώτο γκρουπ, θα κριθούν στις αντοχές των ομάδων και στις ομάδες οι οποίες διαθέτουν πάγκο? Σίγουρα εκεί θα κριθεί, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω ότι τώρα θα έρθει σιγά σιγά και η κούραση, κόπος των παιχτών, θα έρθουν οι κάρτες, τραυματισμοί, είναι λογικό. Νομίζω ότι όποιος έχει το καλύτερο βάθος και κάνει καλύτερη διαχείριση στους ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι θα καταφέρει να κάνει και να ολοποιήσει και τους στόχους του. Πάντως, το αυριανό παιχνίδι για τον Ερμή είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Υπό ποια έννοια? Είναι στους 35, υπολείπεται 4 βαθμών από την τρίτη θέση, όπου βρίσκονται αυτή τη στιγμή Ομόνοια και ΑΕΚ, είναι στους 39. Βαθμολογικά είναι ένας στόχος ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί, με δεδομένο ότι υπάρχουν ακόμη 10 αγώνες, άρα υπολείπονται άλλοι 30 βαθμοί. Και με αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό το αυριανό παιχνίδι, διότι αν καταφέρει ο Ερμής και κερδίσει, τότε πολλά μπορούν να ανατραπούν. Εντάξει, σίγουρα μην ξεχνάτε ότι έχουμε αντιμετωπίσει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, δυνατή. Είναι αυτό που είπα και πριν, ότι είναι από τις ομάδες, όχι μόνο αυτές, αλλά και οι περισσότερες που είναι ψηλά, ότι διαθέτουν πλούσιο ρόστερ και δικαίως βρίσκονται εκεί που βρίσκονται. Νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο το έργο μας, αλλά πιστεύω πολύ στις δυνατότητες της ομάδας μας και με τη βοήθεια και του κόσμου και με όλα. Νομίζω ότι μπορούμε, αν καταφέρουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα αύριο, να ελπίζουμε για κάτι καλύτερο. Γιατί μην ξεχνάμε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις 6 καλύτερες ομάδες που είμαστε δηλαδή αυτή τη στιγμή, τώρα τις 6 πρώτες μάλλον, μην πω καλύτερες γιατί θα παρεξηγηθούν κάποιοι. Ναι, ναι. Το γεγονός ότι επιστρέφεται σε μια έδρα στην οποία την περσινή σεζόν βιώσατε μεγάλες επιτυχίες στο Αμόχωστος, αυτό πόσο σας βοηθά? Είναι αυτό που λέω, ότι νομίζω ότι αν ήμασταν από την αρχή της χρονιάς εκεί, ότι μπορούσαμε να είχαμε κάτι παραπάνω. Όχι λόγω ότι θα παίζαμε καλύτερα, νομίζω ότι είναι πιο ποδοσφαιρικό γήπεδο και νομίζω ότι μαζεύει και πιο πολύ κόσμο. Το δείξαν αυτό και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που μας στήριξε προχθές το παιχνίδι με την ΑΕΛ στο κύπελο. Είχε καταπληκτική ατμόσφαιρα και από ό,τι καταλαβαίνετε είναι και πιο εύκολο η μετακίνηση των οπαδών, οποιοδήποτε ομάδα δηλαδή, να έρχεται σε αυτό το γήπεδο, γιατί είναι ένα ποδοσφαιρικό καθαρό γήπεδο και προσφέρεται για ποδόσφαιρο. Όσο αφορά τώρα στον προπονητή σας, τον Φάντεν Χακ, είναι λίγο καιρό στην Κύπρο, έτσι πρώτες εντυπώσεις, τι άνθρωπος είναι, τι σας ζητά, τι προσπαθεί να αλλάξει στην ομάδα? Εντάξει, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αλλάξει κάτι συγκεκριμένα, γιατί ο άνθρωπος ήρθε, είναι λίγο καιρό εδώ. Εντάξει, έχουμε γνωριστεί καλά με όλους που έχει γνωριστεί. Είναι ένας άνθρωπος πολύ ήρεμος, αυτό δείχνει. Δεν χρειάζεται να το λέω, το δείχνει και με την παρουσία του στον πάγκο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πάει με τα δεδομένα των ποδοσφαιριστών. Έχει να χειριστεί αυτή τη στιγμή ένα ρόστερ το οποίο ξέρει πολύ καλά πώς να το χειριστεί και νομίζω ότι είναι αυτή η εικόνα που βγάζει και προς τα έξω και το βλέπει και ο κόσμος. Είναι ένας άνθρωπος πολύ ήρεμος, το μεταφέρει αυτή την ηρεμία και σε εμάς και στον τρόπο παιχνιδιού.
και σε κάθε λάθος είναι κοντά μας. Εντάξει, μπορώ να πω ότι είναι, δεν μπορώ να πω και πολλά πράγματα, αφού την εικόνα τη βγάζει και ο ίδιος στον πάγκο. Και έτσι δύο λόγια πριν ολοκληρώσουμε, Γιάννη, για το φετινό πρωτάθλημα, το επίπεδο του, πώς το βλέπεις? Εντάξει, νομίζω ότι είναι ανεβασμένο όσο περνάει ο καιρός. Νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε κάποια συμβάντα που αυτά, εντάξει, δεν πρόκειται να σταματήσουν από ό,τι βλέπω, και δεν είμαι αρμόδιος ούτε εγώ, αυτό πρέπει να το αναλάβουν οι ειδικοί, οι αρμόδιοι. Αν μπορέσουμε να εξαλείψουμε αυτά τα συμβάντα, νομίζω ότι το ποδόσφαιρο είναι πολύ υψηλό το επίπεδο και μπορούμε να το κάνουμε και πιο υψηλό αν σταματήσουν πλέον να υπάρχει αυτή η βία στα γήπεδα. Ωραία. Να σε καλά. Είναι αμαρτία και για εμάς ποδοσφαιριστές, αλλά και για τους ίδιους φιλάθλους να μην μπορούν να έρχονται με ένεση και θέληση στο γήπεδο, έτσι. Σίγουρα, σίγουρα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή να θες να πάρεις το παιδί στο γήπεδο για να μην ξέρεις άμα φύγεις ζωντανός. Σίγουρα. Ωραία. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά.